συνεχίζουμε τον αγώνα μας δυναμικά, ενωτικά, κλιμακώνουμε. Τα προβλήματα είναι εδώ και μάλιστα και με νέες δυνάμεις σήμερα. Βρίσκονται μαζί μας οι συνάδελφοί μας οι μελισσοκόμοι και με τα ζητήματα ό,τι έχει να κάνει και με το κόστος παραγωγής, το οποίο είναι δυσβάστατο για αυτούς, αλλά και με τα ιδιότητα και με τις ελληνοποιήσεις, αλλά και με τα ιδιαίτερα προβλήματα τα οποία έχουν, το οποίο είναι απαγορευτικό πλέον να έχουν και αυτοί τα μηνύσια τους. Περιμένουμε αύριο και τι θα βγει από τη συνάντηση, αλλά ό,τι και να βγει, τα προβλήματα θα συνεχίζουν να υπάρχουν, θα είναι εδώ και ο αγώνας μας θα πρέπει να συνεχιστεί. Η Μελισσοκομεία στηρίζει, συμμετέχει ενεργά σε κάθε μπλόκο στην Ελλάδα. Έχει τρεις βασικούς πυλώνες αιτημάτων. Το πρώτο αφορά τα νομοθετήματα. Υπάρχουν εχθρικά νομοθετήματα, δεν μας επιτρέπουν να δουλέψουμε στα δάση, δεν μας επιτρέπουν να κυκλοφορήσουμε τα αυτοκίνητά μας στους δρόμους, στους παράπλευρες κλπ. Διάφορα τέτοια προβλήματα. Είναι πάρα πολύ απλό για μια κυβέρνηση να τα διορθώσει. Δεν χρειάζεται χρήματα. Το δεύτερο αίτημα είναι κάλυψη εκτάκτων αναγκών οικονομικών προβλημάτων και χαμηλές παραγωγικές διαδικασίες. Όχι υψηλά κοστολόγια. Και το τρίτο έχει να κάνει και με τους καταναλωτές. Φθηνά προϊόντα μπαίνουν μέσα μέλια στην Ελλάδα, γίνονται ελληνοποιήσεις και φεύγουν στα ράφια και τρώει ο κόσμος αμφιβόλου ποιότητας μέλια, σιρόπια.